Θάνατο στην παραμονή των Χριστουγέννων, του Στάνλεϊ Έλλην. Όταν ήμουν παιδί, το σπίτι των Μπέραμ μου έκανε τεράστια εντύπωση. Εκείνη την εποχή ήταν σχετικά καινούριο και μέσα στην πολυτέλεια. Υπήρχε ένα πλήθο από διακοσμητικά ξυλόγλυπτα και βιτρό βικτοριανού ρυθμού μπλεγμένα μεταξύ τους, με μια τέτοια χλειδί που ήταν δύσκολο να τα χωρέσει μέσα σε μία ματιά. Ωστόσο, καθώ στεκόμουν μπροστά του, νωρί εκείνη την παραμονή των Χριστουγέννων, οι εντυπώσει των παιδικών μου χρόνων ήταν σαν να μην υπήρχαν. Η λάμψη του είχε ξεθοριάσει από καιρό και τα ξύλινα τμήματα, το γυαλί και το μέταλλο, είχαν αποκτήσει ένα ζωφερό γκρίζο χρώμα, ενώ τα στόρια πίσω από τα παράθυρα ήταν τραβηγμένα και το σπίτι έμοιαζε μάλλον με μια ντουζίνα μάτια που κοιτούσαν άψυχα τους διαβάτες. Χτύπησα δυνατά την πόρτα με τον μπαστούνι μου και μου άνοιξε η Σίλια. «Υπάρχει και κουδούνι», είπε. Φορούσε ακόμα εκείνο το μακρύ ντεμοντέ και τσαλακωμένο μαύρο φόρεμα που θα πρέπει να είχε ξεθάψει από τον παούλο της μητέρας της και θύμιζε περισσότερο από ποτέ τη γριά Κατρίν λίγο πριν πεθάνει. Το κάτι σώμα, τα σφιγμένα χείλη και τα ξεθοργιασμένα μαλλιά που ήταν τραβηγμένα πολύ σφιχτά προς τα πίσω σε σημείο που να χάνεται κάθε ρητήτα από το μέτωπό τη, μου θύμιζε ατσάλινη παγίδα, που ήταν έτοιμη να κλείσει με δύναμη, παγιδεύοντα όποιον τολμούσε να την αγγίξει. Ξέρω καλά ότι το κουδούν είναι χαλασμένο, Σίλια, είπα και την προσπέρασα μπαίνοντα στο διάδρομο. Χωρίς να χρειαστεί να γυρίσω το κεφάλι μου, ήξερα ότι με παρακολουθούσε. Κατόπιν, ρούφηξε μια φορά τη μύτη τη με ένα ανάγωγο και ξερό τρόπο και έκλεισε με δύναμη την πόρτα. Βρεθήκαμε αμέσω σε ένα θλιβερό μισοσκόταδο και η μυρωδιά από σαρακοφαγωμένο ξύλο στέγνωσε το λαρίκι μου. Πασπάτεψα τον τοίχο για να βρω το διακόπτη, αλλά η Σίλια με πρόλαβε. Όχι, είπε με ένταση. Δεν είναι ώρα για φώτα. Γύρισα και κοίταξα το λευκό περίγραμμα του προσώπου τη. Ήταν το μόνο που μπορούσα να διακρίνω πάνω τη. Σίλια, κόψε το μελό, είπα. Κάποιο έχει πεθάνει μέσα αυτό το σπίτι. Το ξέρει. Το ξέρω και το παραξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή το θέατρό σου με αφήνει παντελώ αδιάφορο, είπα. Ήταν γυναίκα του αδερφού μου. Την αγαπούσα πολύ. Προχώρησα ένα βήμα προ το μέρο τη, με στο μίσο σκόταδο, και ακούμπησα τον μπαστούνι μου στον ώμο τη. Σίλια, είπα. Επίτρεψέ μου να σου δώσω μία συμβουλή ω οικογενειακό σα δικηγόρο. Η ανάκριση έχει τελειώσει. Η υπόθεση έχει κλείσει. Και εσύ έχεις βγει λάδι. Ωστόσο κανένας δεν πίστεψε λέξη από τα παρατραβηγμένα σου αισθήματα τότε. Ούτε και πρόκειται να τα πιστέψει. Φρόντισε να το χωνέψει Σίλια. Τραβήχτηκε τόσο απότομα που το μπαστούνι κόντεψε να πέσει από το χέρι μου. «Αυτό ήρθες να μου πεις» ρώτησε. «Ήρθα επειδή κατάλαβα ότι ο αδερφός σου θα ήθελε να με δει σήμερα» είπα. «Κι αν δεν σε πειράζει που το λέω, Προτείνω να μην μα ενοχλήσει όσο θα μιλάμε. Δεν θέλω σκηνέ. Τότε κοίταξε να μην γίνει ενοχλητικό, φώναξε. Ήταν και εκείνο την ανάκριση. Του είδε να με απαλλάσσουν. Σε λίγο θα ξεχάσει ό,τι κακό σκέφτεται για μένα. Μείνε μακριά του λοιπόν, για να μπορέσει να ξεχάσει. Βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση. Και για να απαλλαγώ από την παρουσία τη, άρχισαν να ανεβαίνουν τη σκοτεινή σκάλα, ακουμπώντα με προσοχή στο παράπετο. Την άκουσα όμω να με ακολουθεί βιαστικά και με κάποιο αλόκοτο τρόπο, λες και δεν απευθυνόταν σε μένα, αλλά απαντούσε στο τρίξιμο τη σκάλα κάτω από τα πόδια μα. Όταν έρθει σε μένα θα τον συγχωρήσω, είπε. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη, αλλά τώρα ξέρω. Προσευχήθηκα για να πάρω φώτιση και έμαθα ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη για να χωρέσει το μίσο. Έτσι, όταν έρθει σε μένα, θα τον συγχωρήσω. Φτάνοντα στο πλατήσκαλο, κόντεψα να σωριαστώ και καθώ ίσχαινα το κορμί μου, ξεστόμησα μια βλαστήμια. Αν θέλει να δει το σκοτάδι, Σίλια, φρόντιζε τουλάχιστον να κρατά το χώρο καθαρό. Γιατί δεν ξεφορτώνεσαι αυτά τα πράγματα. Α, έκανε. Όλα αυτά είναι τα υπάρχοντα τη καημένη τη Τζέσσι. Αφού ο Τσάρλι υποφέρει, οπότε βλέπει κάτι δικό τη, σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο. Να πετάξω όλα τα πράγματά τη. Έπειτα ο τόνο τη έγινε ανήσυχο. Δεν φαντάζομαι να το πει στον Τζάρλι. Δεν θα του το πει έτσι, είπε και συνέχισε να το επαναλαμβάνει όλο και πιο δυνατά, καθώ απομακρυνόμουν από κοντά τη. Όταν μπήκα στο δωμάτιο του Τσάρλι και έκλεισα πίσω μου την πόρτα, είχα την αίσθηση ότι είχα αφήσει απ' έξω μια νυχτερίδα που τσύριζε. Όπω και στο υπόλοιπο σπίτι, τα στόρια στο δωμάτιο του Τσάρλι ήταν κατεβασμένα. Για μια στιγμή θαμπόθηκα από μια λάμπα στον πολυέλαιο που κρεμόταν από πάνω και αναγκάστηκα να κοιτάξω δύο φορέ πρωτού δω τον Τζάρλι ξαπλωμένο φαρδί πλατή στο κρεβάτι του να καλύπτει τα μάτια του με το χέρι του. Αμέσω όμω ανασηκώθηκε σιγά σιγά και με κοίταξε. Μα καλά, είπε τελικά γνέφοντα προ την πόρτα, Δεν σου έδωσε κανένα φω για να ανέβει. Όχι, αλλά ξέρω το δρόμο, απάντησα. Είναι σαν τυφλοπόντικα, είπε. Κινείται καλύτερα στο σκοτάδι από ότι εγώ στο φω και την καταβρίσκει. Η δάλο μπορεί να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να τρομάξει με το θέαμα. Ναι, είπα. Φαίνεται πω το έχει πάρει πολύ βαριά. Άφησε ένα νευρικό γέλιο που θύμιζε κραυγή από φώκια. Επειδή ζει ακόμα με το φόβο. Το μόνο που λέει τώρα είναι πόσο αγαπούσε την Τζέσι και πόσο λυπάται. Μάλλον νομίζει ότι αν το επαναλαμβάνει συχνά, ο κόσμο θα το πιστέψει. Να δει που σύντομα θα ξαναγίνει η παλιά γνωστή Σίλια. Πέταξα το καπέλο και τον μπαστούνι μου στο κρεβάτι και ακούμπησα ανάμεσά του στο παλτό μου. Έβγαλα ένα πουρο και περίμενα όση ώρα εκείνο έψαχνε να βρει ένα σπίρτο για να το ανάψει. Το χέρι του έτρεμε τόσο πολύ που δυσκολεύτηκε αρκετά και βλαστήμησε οργισμένα τον εαυτό του. Έπειτα έστειλε αργά μια τούφα καπνό προ το ταβάνι και περίμενα. Ο Τσάρλι ήταν πέντε χρόνια μικρότερο από τη Σίλια, αλλά μόλι τον είδα τα έχασα καθώς φαινόταν τουλάχιστον δέκα χρόνια μεγαλύτερος. Τα μαλλιά του είχαν το ίδιο ξανθό ξεπλυμμένο χρώμα. Ήταν σχεδόν άχρωμα και δυσκολεύτηκα να καταλάβω αν γκριζάριζαν ή όχι. Τα μάγουλά του όμως σκεπάζονταν από τα ίδια περιποιημένα, ασημένια και πολύ κοντά γένια και κάτω από τα μάτια του υπήρχαν μεγάλες μαύρες σακούλες. Ενώ η Σίλια στήριζε το κορμί της πάνω σε μία λίγιστη και ευθυγραμμισμένη ραχοκοκαλιά, ο Τσάρλι έγαιρνε, είτε όρθιο είτε καθιστός, θα και από στιγμή σε στιγμή θα σοριαζόταν. Με κοιτούσε και τραβούσε αμήχανα το λεπτό μουστάκι του, που συνεχιζόταν κάτω από τι άκρε του στόματό του. Θα ξέρει βέβαια γιατί ήθελα να σε δω, είπε. Μπορώ να φανταστώ, αλλά προτιμώ να μου πει εσύ. Θα σου μιλήσω στα ίσια. Αφορά τη Σίλια. Θέλω να τη δω να πληρώνει. Και δεν μιλάω για φυλακή, Θέλω να την ξεκάνει ο νόμο και θέλω να είμαι μπροστά. Ένα μεγάλο κομμάτι στάχτη έπεσε στο πάτωμα και το σάρωσα προσεκτικά πάνω στο χαλί με το πόδι μου. Ήσουν παρόν στην ανάκριση, Τσάρλι, είπα, είδε τι έγινε. Η Σίλια βγήκε λάδι, και αν δεν παρουσιαστούν επιπλέον ενεχοποιητικά στοιχεία, παραμένει λάδι. Στοιχεία! Θεέ μου, τι περισσότερα στοιχεία χρειάζονται! Τσακώνονταν σαν θηρία στο πλατήσκαλο. Η Σίλη άρπαξε την Τζέση. Την πέταξε από τη σκάλα και τη σκότωσε. Αυτό δεν λέγεται φόνο. Δεν είναι το ίδιο σαν να χρησιμοποιούσε όπλο, δηλητήριο ή ό,τι άλλο μπορούσε. Αν τελικά δεν βολεύονταν με τη σκάλα. Κάθισα βαριεστημένα στη δερμάτινη πολυθρόνα και περιεργάστηκα την καινούργια στάχτη που σχηματίζονταν στο πούρο μου. Επίτρεψε μου να στο εξηγήσω από νομική πλευρά. Είπα, και η μονοτονία τη φωνή μου θα πρέπει να ακούστηκε σαν διατύπωση που είχα μάθει καλά απ' έξω. Πρώτον, δεν υπάρχουν μάρτυρε. Άκουσα την Τζέσι να φωνάζει, και άκουσα και την πτώση, είπε εκείνο με πείσμα. Και όταν έτρεξα και τη βρήκα εκεί, άκουσα τη Σίλια να βροντάει την πόρτα της. Έσπρωξε τη. Έσπρωξε την Τζέσι, και στη συνέχεια έτρεξε σαν το ποντίκι για να μην είναι μπροστά. Εσύ όμω δεν είδε τίποτα. Και από τη στιγμή που η Σίλια ισχυρίζεται ότι ήταν παρούσα στη σκηνή, δεν υπάρχουν μάρτυρε. Με άλλα λόγια, η ιστορία τη ανερεί τη δική σου. Και από τη στιγμή που δεν είσαι αυτό τη μάρτυρα, δεν μπορεί να κατασκευάσει ένα φόνο από κάτι που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ατύχημα. Κούνησε αργά το κεφάλι του. Αυτό δεν το πιστεύει, είπε. Δεν το πιστεύει πραγματικά. Γιατί αν το πιστεύει, μπορεί να φύγει αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Σημασία δεν έχει τι πιστεύω εγώ. Απλώ σου εξηγώ την νομική πλευρά τη υπόθεση. Τι έχει να πει για τα κίνητρα, σε τι μπορεί να ωφελήσει τη Σίλια ο θάνατο τη Τζέσι. Σίγουρα δεν υπάρχουν στη μέση ούτε χρήματα ούτε ακίνητα. Είναι οικονομικά ανεξάρτητη όπω και εσύ. Ο Τσάρλι κάθισε στην άκρη του κρεβατιού και έσκυψε προ το μέρο μου, ακουμπώντα τα χέρια του στα γόνατά του. Όχι, ψιθύρισε. Δεν υπάρχουν ούτε χρήματα ούτε ακίνητα. Άπλωσα τα χέρια μου απελπισμένα. Βλέπει. Εσύ όμω ξέρει τι γίνεται, είπε, έχει να κάνει με μένα. Στην αρχή ήταν εκείνη η γριά που πάθαινε η καρδιά τη, κάθε φορά που προσπαθούσα να αναλάβω κάποια πρωτοβουλία. Έπειτα όταν εκείνη πέθανε, και νόμιζα ότι ήμουν ελεύθερο, ήταν η Σίλια. Από τη στιγμή που ξυπνούσα μέχρι τη στιγμή που έπεφτα για ύπνο, η Σίλια ήταν πανταχού παρούσα. Δεν παντρεύτηκε, ούτε έκανε παιδί, αλλά είχε εμένα. Αδερφή σου είναι, Τσάρλι, είπα. Σ' αγαπάει. Γέλασε με εκείνο το δυσάρεστο κοφτό γέλιο. Μ' αγαπάει όπω ο κισός αγαπάει το δέντρο. Όταν το σκέφτομαι, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώ το έκανε, αλλά πάντα με κοίταζε με έναν τρόπο που μου έκοβε τα γόνατα. Κι έτσι ήταν μέχρι να γνωρίσω την Τζέση. Θυμάμαι τη μέρα που έφερα την Τζέση στο σπίτι και είπα στη Σίλια ότι θα παντρευόμασταν. Το κατάπιε, αλλά είχε το ίδιο βλέμμα που θα πρέπει να είχε τη στιγμή που την έσπρωχνε τη σκάλα. Στην ανάκριση όμω παραδέχτηκε ότι δεν την είδε ποτέ να απειλεί την Τζέσι ή να κάνει κάτι για να τη βλάψει. Ναι, πράγματι, δεν την είδα. Όταν όμω η Τζέσι τριγύριζε κάθε μέρα πικραμένη και δεν έλεγε λέξη, ή όταν το βράδυ έκλειγε στο κρεβάτι και δεν μου εξηγούσε το λόγο, καταλάβαινα πολύ καλά τι τη συνέβαινε. Την ήξερε την Τζέσι. Δεν ήταν πολύ ξύπνια, ούτε πολύ όμορφη, αλλά ήταν καλόκαρδη και πολύ ερωτευμένη μαζί μου. Όταν άρχισε να χάνει το κέφι τη, έπειτα από μόλι ένα μήνα, κατάλαβα. Τη μίλησα. Μίλησα και στη Σίλια, αλλά και οι δύο κούνησαν απλώς το κεφάλι τους. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να το στριφογυρίζω στο μυαλό μου. Αλλά όταν συνέβη, όταν είδα την Τζέση ξαπλωμένη εκεί, δεν ξαφνιάστηκα. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά δεν ξαφνιάστηκα καθόλου. Δεν νομίζω ότι όποιο ξέρει τη Σίλια ξαφνιάστηκε, είπα. Αλλά έτσι δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει υπόθεση. Χτύπησε τη γροθιά του στο γόνατο και άρχισε να κουνιέται πέρα δόθε. Τι μπορώ να κάνω, είπε. Γι' αυτό σε χρειάζομαι. Για να μου δώσει τη συμβουλή σου. Εκείνη φταίει που δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Εκεί ποντάρει τώρα. Στο ότι δεν θα κάνω τίποτα για εκείνη και θα την γλιτώσει. Σε λίγο καιρό τα πράγματα θα ξεθυμάνουν και όλα θα ξαναγίνουν όπω πριν. Τσάρλι, Ταλαιπωρεί τον εαυτό σου χωρί λόγο. Σηκώθηκε όρθιο και κοίταξε προ την πόρτα πριν στραφεί ξανά προ το μέρο μου. Κι όμω, κάτι μπορώ να κάνω, ψιθύρισε. Και ξέρει τι. Περίμενε με την έντονη προσμονή ενό ανθρώπου που έχει βάλει ένα έξυπνο γρίφο και ξέρει ότι θα μπερδέψει τον ακροατή του. Σηκώθηκα και στάθηκα απέναντί του, κουνώντα ελαφρά το κεφάλι μου. Όχι, είπα. Ό,τι και να σκέφτεσαι, το, το μυαλό σου. Μη με μπερδεύει, είπε. Το ξέρει ότι μπορεί να κάνει φόνο και να γλιτώσει, αν είσαι τόσο έξυπνο όσο είναι η Σίλια. Δεν πιστεύει ότι είμαι το ίδιο έξυπνο. Τον έπιασα σφιχτά από του ώμου. Για όνομα του Θεού, Τσάρλι, είπα. Μην τα λε αυτά. Έσπρωξε τα χέρια μου και πλησίασε με κλονισμένα βήματα προ τον τοίχο, όπου ακούμπησε την πλάτη του. Τα μάτια του έλαμπαν, και τα δόντια του διακρίνονταν πίσω από τα τραβηγμένα χείλη του. Τι να κάνω φώναξε. Να τα ξεχάσω όλα, τώρα που η Τζέση είναι νεκρή και θαμένη. Να καθίσω με σταυρωμένα χέρια μέχρι να πάψει να με φοβά τη Σίλια και να με ξεκάνει και μένα. Η ηλικία και το σώμα μου με είχαν προδώσει σε αυτό το καυγαδάκι μαζί του. Η ανάσα μου ήταν κομμένη και η αξιοπρέπειά μου ψαλιδισμένη. Ένα θα σου πω, είπα. Από τότε που τελείωσε η ανάκριση, μένει συνέχεια μέσα. Καιρό να βγει, έστω για να πάρει τους δρόμου και να χαζέψει γύρω σου. Και να γίνω περίγελο του κόσμου. Δοκίμασέ το και θα δούμε, είπα. Ο Αλ Σάρπ είπε ότι μερικοί φίλοι σου θα βρίσκονται απόψε στην πυραρία του και ότι θα ήθελε να σε δει στην παρέα. Αυτή είναι η συμβουλή μου, ό,τι και να αξίζει. Δεν αξίζει τίποτα, είπε η Σίλια. Η πόρτα είχε ανοίξει και εκείνη στεκόταν εκεί αλίγιστη, με μάτια μισόκλειστα απέναντι στο φως του δωματίου ο Τσάρλι γύρισε προς το μέρος της σφίγγοντας και ξεσφίγγοντας τους μύς του του. «Σίλια», είπε, «σου είπα να μην ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο». Το πρόσωπό της παρέμεινε απαθές. «Δεν έχω μπει. Ήρθα να σε ενημερώσω ότι το φαγητό είναι έτοιμο». Εκείνος σου έκανε ένα απειλητικό βήμα προς το μέρος της. «Στήθηκες αρκετή ώρα έξω από την πόρτα για να ακούσεις αυτά που είπα ή μήπως πρέπει να στα επαναλάβω». Άκουσα ένα ανίερο και πρόστιχο πράγμα, είπε ήσυχα. Μια πρόσκληση για ποτό και γλέντι, τη στιγμή που αυτό το σπίτι πενθεί. Νομίζω πω έχω κάθε δικαίωμα να προβάλλω τι αντιρρήσει μου. Την κοίταξε σαν να μην πίστευε στα αυτιά του, και τα λόγια βγήκαν με δυσκολία από το στόμα του. Σίλια, είπε, πε μου ότι δεν το εννοεί. Ούτε ο χειρότερο υποκριτή, ούτε κάποιο φρενοβλαβή δεν θα έλεγε αυτό που μόλι ξεστόμησε, και το εννοώ. Τα λόγια του άναψαν κάποια σπίθα μέσα τη. Φρενοβλαβεί, φώναξε. Τολμά εσύ να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, που κλειδώνεσαι στο δωμάτιό σου, που μιλάς μόνο σου και που σκέφτεσαι ένα θεό ξέρει τι. Στράφηκε απότομα προ το μέρο μου. Εσύ του μίλησε, θα πρέπει να ξέρει. Μα είναι δυνατό να. Τα έχει τετρακόσια όπω και εσύ, Σίλια, είπα βαριά. Τότε θα οφείλει να ξέρει ότι δεν είναι καιρό για να βγαίνει και να πίνει σε μπαρ. Πώ μπόρεσες να του το προτείνει, μου πέταξε την ερώτηση με τόσο χερέκα και μοχθηρία, που βγήκα τελείω από τα ρούχα μου. Αν δεν ήσουν έτοιμοι να πετάξει τα πράγματα τη τζέση, Σίλια, μπορεί να έπαιρνα την ερώτησή σου στα σοβαρά. Αμέσω μετά νιώσα για τη φράση που είχα ξεστομίσει. Πριν προλάβω να κουνηθώ, ο Τσάρλι με προσπέρασε και έσφιξε τα χέρια τη Σίλια με μανία. Τόλμησε να μπει στο δωμάτιό τη, φώναξε βγάζοντα αφρού και τραντάζοντά την. Λέγε. Έπειτα παίρνοντα την απάντηση από τον πανικό που ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τη, άφησε τα χέρια τη να πέσουν σαν να ήταν αναμένα κάρβουνα και στάθηκε με το κεφάλι του σκυμμένο. Η Σίλια άπλωσε το χέρι τη για να τον ηρεμήσει. Μα δεν το καταλαβαίνει, Τσάρλι, κλαψούρισε. Θα ήσουν συνέχεια μέσα στη στεναχώρια με τα πράγματά τη τριγύρω σου. Ήθελα μόνο να σε βοηθήσω. Πού είναι τα πράγματά τη? Δίπλα στη σκάλα, Τσάρλι. Όλα είναι εκεί. Ο Τσάρλι άρχισε να προχωράει προ το διάδρομο, και καθώ τα αβέβαια βήματά του απομακρύνονταν, άκουγα το παλμό τη καρδιά μου να επανέρχεται στο φυσιολογικό του ρυθμό. Η Σίλια γύρισε και με κοίταξε, και στο βλέμμα τη διέκρινα τέτοιο μίσος που το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω αμέσω από το σπίτι. Πήρα τα πράγματά μου από το κρεβάτι και επιχείρησα να την προσπεράσω. Εκείνη όμως έφρεξε την πόρτα. «Βλέπεις τι έκανες», είπε με ένα βραχνό ψήθυρο. «Τώρα θα πρέπει να τα τακτοποιήσω από την αρχή. Θα μου βγει η πίστη, αλλά θα πρέπει να τα ξαναβάλω στη θέση τους μόνο και μόνο εξαιτία σου». «Γι' αυτό φτασες εσύ, Σίλια», είπα ψυχρά. «Εσύ», είπε, «εσύ γύρω ξεκούτη, θα έπρεπε να ήσουν μαζί της όταν την...» Κατέβασα τον μπαστούνι μου με δύναμη στον ώμο τη και την ένιωσα να συσπάτε. Ω δικηγόρο Ουσίλια», είπα, σε συμβουλεύω να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σου μόνο όταν κοιμάσαι, αν δεν θε να δώσει λόγο για όσα λε. Εκείνη δεν μίλησε, αλλά φρόντισα να βεβαιωθώ ότι θα την είχα μπροστά μου μέχρι να ξαναβγώ στο δρόμο. Η απόσταση από το σπίτι των Μπέραμ μέχρι την πυραρία του Αλ Σάρπ ήταν μικρή και έφτασα γρήγορα απολαμβάνοντα το τζουχτερό καθάριο χειμωνιάτικο αέρα στο πρόσωπό μου. Ο Άλ βρισκόταν πίσω από το μπαρ, σκουπίζοντα ποτήρια, και όταν με είδε με χαιρέτησε χαρούμενα. Χρόνια πολλά, δικηγόρε, είπε. Επίση, είπα και τον παρακολούθησα να ακουμπάει ένα κομψό μπουκάλι και δύο ποτήρια πάνω στον πάγκο. Είσαι συνεπή σαν τι εποχέ, δικηγόρε, είπε ο Άλ σερβίροντα δύο δυνατά ποτά. Πάνω κάτω, τέτοια ώρα σε περίμενα κι εγώ. Ήπιαμε στην υγειά μα και ο άλ έσκυψε εμπιστευτικά πάνω από τον μπαρ. Από εκεί έρχεσαι? Ναι, απάντησα. Είδε τον Τζάρλι? Και τη Σίλια, είπα. Εννοείται, είπε ο άλ. βλέπω κι εγώ όταν περνάει για να ψωνίσει. Προχωράει γρήγορα με το κεφάλι σκυφτό και φοράει εκείνο το σάλι, λε και την κυνηγάνε. Νομίζω ότι έτσι αισθάνεται. Μάλλον, είπα. Εμένα όμως με ενδιαφέρει ο Τσάρλι. Δεν τον έχω δει καθόλου. Του είπες ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να τα πούμε. Του το είπα, απάντησα. Και τι είπε. Τίποτα. Η Σίλια είπε ότι δεν πρέπει να έρθει εδώ, ενώ έχει πένθος. Ο Άλ άφησε ένα απαλό και εκφραστικό σφύριγμα και έστριψε το δίκτυ του χεριού του στον κρόταφό του. «Για πες μου», είπε. «Πιστεύεις πως είναι ασφαλές να μένουν μόνοι οι δυο τους. Θέλω να πω, έτσι όπω έχουν τα πράγματα και έτσι όπω αισθάνεται ο Τσάρλι, μπορεί να έχουμε κι άλλε ιστορίε. Έτσι μου φάνηκε απόψε, είπα. Αλλά ξεθύμανε. Μέχρι να ξανασυμβεί, είπε ο Αλ. Θα είμαι εκεί, είπα. Ο Αλ με κοίταξε και κούνησε το κεφάλι του. Τίποτα δεν αλλάζει σε αυτό το σπίτι. Απολύτω τίποτα. Γι' αυτό και μπορεί να προβλέψει προκαταβολικά όλε τι απαντήσει. Κάπω έτσι ήξερα ότι θα στεκόσουν μπροστά μου αυτή τη στιγμή και θα μου μιλούσει γι' αυτό. Στα ρουθούνια μου, η μυρωδιά από το σαρακοφαγωμένο ξύλο δεν έλεγε να φύγει. Ήξερα ότι θα περνούσαν μέρε μέχρι να σβήσει από τα ρούχα μου. Μακάρι να μπορούσα να διαγράψω για πάντα τη σημερινή μέρα από το ημερολόγιο, είπα. Και να του αφήσει μόνου με τα προβλήματά του, αυτό θα του άξιζε. Δεν είναι μόνοι. Η Τζέση είναι μαζί του. Η Τζέσσι θα του τυχιώνει μέχρι να χαθεί το σπίτι και ότι υπάρχει μέσα σε αυτό. Ο Άλε μίξε τα φρύδια του. Σίγουρα είναι ό,τι πιο αλόκοτο έχει συμβεί ποτέ σε αυτή την πόλη. Το σπίτι κατάμαυρο, εκείνη να τριγυρνάει στου δρόμου σαν κάτι να την κυνηγάει, εκείνο ξαπλωμένο στο δωμάτιό του, να κοιτάζει του τοίχου εδώ και. Ποτέ ήταν που έπεσε η Τζέσσι δικηγόρε. Μετατόπισα λίγο το βλέμμα μου, και στον καθρέφτη πίσω από τον Άλ είδα το είδολο του προσώπου μου ροδοκόκκινο, στρουμπουλό, λιγάκι δύσπιστο. 20 χρόνια», άκουσα τον εαυτό μου να λέει, «σαν σήμερα, πριν από 20 μόλις χρόνια». Αστυνομικές ιστορίες, ιστορίες φαντασίας και μυστηρίου. Αφήγηση, αναγκήκα για το Murder by Craft.